επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Καλησπερίζοντας μαζί μας τον κύριο Μάνο Αντωνογιαννάκη, ο οποίος είναι διευθυντής της Τρίτης Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία, διευθυντής του Κέντρου Αρθροσκόπησης και Χειρουργικής Ώμου. Και βεβαίως έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του για θέματα που έχουν να κάνουν με τον νόμο μας, όπως καταλάβαμε. Τι κάνετε, κύριε μου? Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν με ένα βασικό ζήτημα που έχει να κάνει με την αστάθεια του ώμου. Αυτό που καμιά φορά αισθανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το γεγονός, με τον όρο. Πότε ένας ώμος χαρακτηρίζεται ως ασταθής? Ο ώμος είναι από κατασκευή του μια ασταθής άρθρωση. Mm-hmm. Είναι μια άρθρωση η οποία θυσιάζει την σταθερότητα για να έχει μεγαλύτερη κίνηση, μεγαλύτερο εύρος κίνησης. Είναι η άρθρωση με το μεγαλύτερο εύρος κίνησης στο σώμα μας. Η αστάθεια η αστάθεια, όταν δεν δημιουργεί προβλήματα στον άνθρωπο, ονομάζεται χαλαρότητα. Είναι αυτό που λέμε πόσο ευλίγιστος είναι ένας άνθρωπος. Όταν όμως, κάποιες φορές όμως, μετά συνήθως από έναν μικρό ή μεγαλύτερο τραυματισμό, ο ώμος εξαρθρώνεται. Φεύγουν δηλαδή τα οστά από τη θέση τους. Οι αρθρικές επιφάνειες δεν είναι σε επαλληλία πλέον. Και όταν γίνει αυτό, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί καταργείται, πονάει πολύ και καταργείται τελείως η λειτουργικότητα του ώμου. Το πρόβλημα ήταν ότι για να φτάσουμε στους συνδέσμους αυτούς που έπρεπε να ράψουμε, να αποκαταστήσουμε, έπρεπε να περάσουμε μέσα από τους μυς οι οποίοι καλύπτουν την άρθρωση. Και αυτό σήμαινε ένα τραυματισμό, ο οποίος απαιτούσε μετά μεγάλη ακινητοποίηση και ένα παρατεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Όταν αυτό άρχισε να γίνεται αρθροσκοπικά, αυτό πρακτικά σταμάτησε. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος χειρουργείται, ονομάζουμε ενδοσκοπικές αυτές τις επεμβάσεις, μπορεί να φεύγει από το νοσοκομείο την ίδια μέρα, δεν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, και μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι το πρόβλημα είναι επιλύσιμο. Το πρόβλημα λύνεται πάντοτε με αρθροσκοπικές μεθόδους. Πρακτικά έχουμε καταργήσει την ανοιχτή χειρουργική στο είδος αυτό, στα προβλήματα αυτά του ώμου. Ότι η επάνωδος στη καθημερινότητα γίνεται άμεσα, mm-hmm. τις επόμενες μέρες. Η επάνωδος στην αυτοεξυπηρέτηση επίσης. Εκείνο το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να πούμε σε έναν αθλητή, γύρισε πίσω στις αθλητικές του δραστηριότητες. Δηλαδή, γύρισε αμέσως στον αθλητισμό τον οποίο κάνεις. Θα πρέπει να του δώσουμε εμείς ένα πρόγραμμα άθλησης, το οποίο θα ακολουθήσει και το οποίο θα ακολουθήσει πολύ σχολαστικά, έτσι ώστε μετά από 4 μήνες περίπου έως 6 να μπορεί να επιστρέψει σε όλες τις δραστηριότητες του. Μπορεί να το ξαναπάθεις, αν έχεις μπει στη διαδικασία της επέμβασης, αν έχεις αποκαταστήσει το θέμα, μπορεί να το ξαναπάθεις εξαιτίας του ότι μπορεί να μην έχεις κάνει καλή αποκατάσταση, ας το πούμε, ή μπορεί να ξαναπάθεις το ίδιο θέμα γιατί να τραυματιστείς εκ νέου? Εάν εξαιρέσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν ακολούθησαν το πρόγραμμα θεραπείας το οποίο προτείνουμε, και για αυτούς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έτσι, το πρόβλημα αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεσαι, χειρουργείσαι και έγινες καλά. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεσαι, χειρουργείσαι, ακολουθείς ένα πρόγραμμα προφύλαξης και μετά ένα πρόγραμμα επανόδου στην δραστηριότητα. Για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα, που ήταν τυπικοί, εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι επαναφέρουμε τους ανθρώπους στο επίπεδο του γενικού πληθυσμού. Δηλαδή στην πιθανότητα να βγάλει τον νόμο του αυτή που έχει και ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος έχει την ίδια δραστηριότητα και ο οποίος δεν τον έχει βγάλει μέχρι τον νόμο του. Απόλυτα κατανοητό. Απόλυτα κατανοητό. Το μεγάλο πλεονέκτημα της αρθροσκοπικής μεθόδου έναντι των νέων μεθόδων, της ανοιχτής χειρουργικής, είναι ότι εάν έχει την ατυχία και βγάλει ξανά τον νόμο του, είναι σαν να μην έχει χειρουργηθεί. Διότι η επέμβαση γίνεται χωρίς να διασπάσουμε τους ιστούς και τους φυσιολογικούς ιστούς και όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε πρακτικά είναι είτε ενσωματούμενα είτε τελείως είναι απορροφήσιμα. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος έχει την ατυχία να χρειαστεί να ξαναχειρουργηθεί, είναι σαν να μην έχει χειρουργηθεί προηγουμένως. Δεν γίνεται δυσκολότερο όπως γινόταν όταν είχαμε την ανοιχτή χειρουργική του ώμου. Βλέπουμε τώρα ένα περιστατικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, αυτός είναι ένας άλλος, ο οποίος έχει χειρουργηθεί πριν από 3 μήνες. Ήταν μία από τις δύσκολες περιπτώσεις και αυτή είναι η αποκατάστασή του. Έχουμε πλήρες εύρος κίνησης, όλη τη δύναμη στον νόμο και τη δυνατότητα να επιστρέψει στο επίπεδο των αθλητικών δραστηριοτήτων, το οποίο είχε και πρώτα. Εξαιρετικό, το βλέπω και το ακούω. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά πάντως, γιατρέ, για την επικοινωνία. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε εκ νέου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Και ούτως ή άλλως και εσείς μπορείτε να βρείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εκπομπής.